ποιος είναι εκείνος που πατεί τα χώματα της Κρήτης και καμαρώνει από ψηλά ο γέρο ψιλορίτης. Μια μουσικοχορευτική παράσταση αφιέρωμα στις καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες που έμειναν στην ιστορία του νησιού μας. Από το Ροδινό μέχρι τον Κλάδο και από τις Θειακές Κοντιλιές μέχρι τα Κισαμίτικα Σερτά. Η κύρια ανάγκη του έργου δεν είναι να μεταφέρουμε και να διδάξουμε ιστορικά την παράδοσή μας, αλλά να επικοινωνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε εμείς αυτή την παράδοση. Τον τρόπο και την οπτική με την οποία διαχειριζόμαστε την πολιτιστική κληρονομιά των προγόνων μας. Σίγουρα, στεριζόμενοι σε κάποια ιστορικά γραμμένα, μαθαίνουμε και μεταφέρουμε τη γνώση που πάντα χρειάζεται. Δίπλα στη λέξη παράδοση, συνηθίζουμε να βλέπουμε τη λέξη αναλύωτη, σαν να έχουμε χρέος να την αφήσουμε όπως τη βρήκαμε. Αναγνωρίζουμε το χρέος μας να φερθούμε με σεβασμό και ταπεινότητα απέναντι στους προγόνους μας και σε όσα παραλάβαμε. Νιώθουμε όμως και το χρέος της εξέλιξης, απέναντι σε μια παράδοση που προχωρά δυνατή και ολοζώντανη. Όταν μιλάμε για κουλτούρα και τέχνη, δεν υπάρχει ένας δρόμος για να το βιώσεις. Όταν όμως μιλάμε για συναίσθημα, υπάρχουν τόσοι δρόμοι όσοι και οι άνθρωποι που το μοιράζονται. Εμείς σας δείχνουμε το δικό μας και σας καλούμε να συργανίσετε μαζί μας μέχρι να βρείτε και εσείς αυτό που σας εκφράζει. Τα Κισαμίτικα Σιρτά είναι μια σειρά σκοπών που παίζονταν κυρίως με βιολί και έχουν καταγωγή από τη Δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα την Κίσα Μουχανίων, από όπου κατάγονταν και οι κύριοι δημιουργοί και εκφραστές τους. Πρώτος εκφραστής των Κισαμίτικων Σιρτών θεωρείται ο βιολάτορας Νικόλαος Σαριδάκης ή Μαύρος, ο οποίος έγραψε και τον κλασικό πια κολυμπαριανό σιρτό. Ο Κώστας Παπαδάκης, η Ναύτης και ο Μιχάλης Κουνέλης είναι επίσης από τους πιο σημαντικούς βιολάτορες και εκφραστές των Κισαμίτικων Σιρτών του νησιού μας.
και κρούστα, μάτα και κρουσταλιά. Και κρουσταλιά στο να μάθιω την άκρη. Όφου μάνα μου στο να μάθιω την άκρη. Εσύ είσαι η αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Εσύ είσαι η αγάπη μου, εσύ και η χαρά μου. Ο Χαμάν, εσύ και η χαρά μου. Άιντε, εσύ και η ανάσα μου, ανάσα μου, ανάσα μου. Ανάσα μου κι ο χτύπος η καρδιάς μου. Άντες αμάν κι ο χτύπος η καρδιάς μου. Βοριάς δε φαίνεσαι. Φύσα βοριάς δε φαίνεσαι, νότος και δε προβερνείς, αχ νότος και δε προβερνείς. Ήθελα και να κατέχα, ήταν καιρονημένης, ήταν καιρονημένης, ήταν καιρονημένης. Η Σούστα είναι ο ερωτικός χορός της Κρήτης. Ενώ στην αρχαιότητα ήταν αντικριστός πολεμικός χορός, έπειτα πολιτογραφήθηκε ως ο χορός της αγάπης και του έρωτα. Με καταγωγή τον νομό Ρεθύμνης, ακούγεται συχνά και ως ρεθεμνιώτικη Σούστα. Κύριος εκφραστής της υπήρξε ο Αντώνης Παπαδάκης ή Καρεκλάς. Πέρασε, ξαναπέρασε, με πήρανε χαμπάρι. Έλα πως κουβαλώ στην πλάτη μου τ' αγάπη στο γομάρι. Ω, πάπε,
πέρασε, ξαναπέρασε, καταλάβανε το. Πάπα πως αγαπώ και στο χωριό μου κίνο κάμανε το. Όπα πέρασε, ξαναπέρασε, σύσου και ξανά σύσου. Πέσαν οι λεμόνανθοι που είχες στην κεφαλή σου. Όπα ούτε περνάς στη γειτονιά, μην την περνάς με φορά. Έλα μα να περνάς σιγά σιγά, να σε δωρώ πολλή ώρα. Μελαβιανά σιρτά αποτελούν κλασικούς σκοπούς, οι οποίοι αποδίδονται ως συνθέσεις του Βαγγέλη Χατζηδάκη. Ο Χατζηδοβαγγέλης γεννήθηκε το 1909 στις Μέλαμπες Ρεθύμνης. Εξαιρετικός μουσικός και δεξιοτέχνης τραγουδιστής, με κύριο χαρακτηριστικό του την αμετακίνητη προσήλωση στην κριτική παράδοση, θεωρείται ένας από τους τελευταίους διαμορφωτές του μελαβιανού τρόπου τραγουδιού.
και σαν μαναμάν. Κι αν μου το κάνεις, κι αν μου το κάνεις τούτο να. Άιντε σαν μαναμάν, κι αν μου το κάνεις τούτο να. Κι αν μου το κάνεις τούτο να. Οι κοντιλιές αποτελούν ένα μεγάλο κομμάτι της δημοτικής παραδοσιακής μουσικής της Σιτίας. Διασώθηκαν και διαδόθηκαν με κάποιες παραλλαγές ανάλογα με την περιοχή και την εποχή σε όλα τα μέρη του νησιού μας. Οι κυριότεροι εκφραστές των σιτιακών κοντιλιών υπήρξαν ο Γεώργιος Λαποκοσταντάκης, ο Ιωάννης Δερμιτζάκης, ο Ιωάννης Σολιδάκης και ο Στρατής Καλογερίδης. Οι κοντιλιές είναι η μουσική συνοδεία του σιγανού χορού, του πιο εύκολου και πιο ήρεμου χορού της Κρήτης. Οι ρίζες του μας πηγαίνουν στην τουρκοκρατούμενη Κρήτη, τότε που οι επαναστατικοί χοροί είχαν απαγορευτεί από τους κατακτητές. Λέγεται λοιπόν ότι οι Κρήτες, προκειμένου να μην ξεχάσουν τον Πεντοζάλη, εφήβραν τον σιγανό που είχε παρόμοια βήματα, αλλά με πολύ πιο ήρεμες κινήσεις. Αυτός φαίνεται να είναι και ο λόγος που μέχρι σήμερα αυτοί οι δύο χοροί είναι συνδεδεμένοι και το Πεντοζάλι ακολουθεί σχεδόν πάντα του σιγανού. Έμαθα το πως αγαπώ του μπαλκονιού σου οι βιόλες. Του μπαλκονιού σου οι βιόλες κι όντε περνώ που το στενό μοσκομυρίζουν όλες. Όντε περνώ κερά μου, όντε περνώ το σπίτι σας. Όταν παίρνω το σπίτι σας, παραπονώ με πιάνει. Παραπονώ με πιάνει και αποφεύγω να περνώ. Μα υπέρασα με βγάνει. Έλα μικρή μ' αγάπη, ήταν σε νοιάζει και ρωτάς.
και έρωτας. Ήτα σε νοιάζει και έρωτας, για ήτα συχνό διαβαίνω. Για ήτα συχνό διαβαίνω, δημόσιο είναι το στενό, δουλειά έχω και πηγαίνω. Ότε μπορώ, προβάλλει και τιώ. Ότε προβάλλει και τιώ, στην πόρτα κουμπισμένη. Στην πόρτα κουμπισμένη τα δυο μου πόδια πάνω μπρος. Κι ο νους με κι απομένει. Έλα, έλα μπρο, βάλε στο παράθυρο να είδω το πρόσωπό σου. Να είδω το πρόσωπό σου να δροσερέψω να γεννώ σαν το βασιλικό σου. Το γεια σε μη μικρή μου, το γεια σε μη στην πόρτα σας. Θα αφήσει και θα δέσει. Θα αφήσει και θα δέσει, θα αφήσει και θα δέσει. Θα αφήσει και θα δέσει και το λίγνο σου το κορμί στα χέρια μου θα πέσει. Βασιλικός μυρίζει εδώ, βασιλικός μυρίζει εδώ, η αγάπη μου διαβαίνει. Η αγάπη μου διαβαίνει, αφήσετε με να τη δω. Αφήσετε με να τη δω γιατί η ψυχή μου βγαίνει. Τη λύπη μου τσέρα μου τι, τη λύπη μου και τη χαρά. Εσύ την κανονίζεις. Εσύ την κανονίζεις και τη ζωή μου τον τροχό εσύ τον εγυρίζεις. Thank you.
Θανάσης Κορδαλός γεννήθηκε το 1920 στο Σπήλι Ερθύμης. Η ενασχόλησή του με τη λύρα ξεκινάει από τα 7 του χρόνια, ενώ στα 12 παίζει στο πρώτο του γλέντι. Την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση έκανε το 1946 με συνεργάτη του, το μεγάλο λαουθιέρι Γιάννη Μαρκογιαννάκη. Ο Θανάσης Κορδαλός φεύγει από τη ζωή το 1998 και μένει στην ιστορία της μουσικής ως δάσκαλος, μιας και όλοι οι νέοι καλλιτέχνες μαθαίνουν από εκείνον. Έχω μια θέση στην καρδιά και θα σου την δώσω. Άντες άμα και θα σου την δώσω.
θέση στην καρδιά μου. Να κάτσεις μέσα, να κάτσεις μέσα, να μετράς, να μετράς, να κάτσεις μέσα, να μετράς. Μέσα να μετράς τα να στεναγμάτα μου. Άντε σαν μάνατα να στεναγμάτα μου. Χανιώτικος Συρτός είναι ένας αργός, ήρεμος χορός που συνοδεύεται από λύρα, βιολί ή ακόμα και ασκομαντούρα στα ορεινά. Πήρε αυτό το όνομα γιατί τα πόδια του χορευτή σέρνονται στο έδαφος χωρίς να χάνουν την επαφή τους με τη γη. Ο Συρτός ή Χανιώτικος χορεύεται σε όλη την Κρήτη με έκφραση επαναστατική στα δυτικά και πιο λυρική στα ανατολικά. Thank you.
Καστρινός Μαλευζιώτικος είναι ένας αλματώδης και ενθουσιώδης χορός με 16 βήματα και χορεύεται σε ρυθμό με μέτρο 2 τέταρτα, με συνοδεία από λύρα, βιολί ή ασκομαντούρα στα ορεινά. Ο Μαλευζιώτης πήρε το όνομά του από την επαρχία Μαλευζίου, όπου και πρωτοεμφανίστηκε, και λέγεται ότι αποτελεί κατάλοιπο του αρχαίου πολεμικού χορού Ορσίτη.
Μουντάκης, γεννήθηκε το 1926 στην Αλφάμιλο ποτάμου. Άρχισε να ασχολείται με τη λύρα από πολύ μικρή ηλικία, ενώ δεν άργησε να γίνει ένας από τους πιο μεγάλους μουσικούς του νησιού μας. Το 1952 εμφανίζεται δισκογραφικά, συνοδεύοντας τον Στέλιο Κουτσουρέλη, ενώ παράλληλα προωθεί την κριτική μουσική, συμμετέχοντας σε ραδιοφωνικές εκπομπές. Σημαντικός ήταν ο ρόλος του και στην διδασκαλία της μουσικής, κάνοντας μαθήματα σε οδεία σε όλη την Κρήτη και ιδρύοντας το Ελληνικό Οδείο στην Αθήνα. Φεύγει από τη ζωή το 1991, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο. Σκοτεινιάσανε τα στενά. Σκοτεινιάσαν τα στενά, ρίμαξα τα σοκάτια. Ρίμαξα τα σοκάτια. Το κάνανε. Από τα πρώτο κάναμε, τσαγαπίστα κανάτια, τσαγαπίστα κανάτια. Στο μαγουλό σου. Άντε σαμάναμα και σκλάβο σου και σκλάβο σου παντοτινό. Και σκλάβο σου και σκλάβο σου παντοτινό. Σου παντοτινό με πήρε στο λαιμό σου. Άντε σαμάν αμάν με πήρε στο λαιμό σου. Βασιλικούς, ψωμόρφους με νεξέδες. Άντε σαμάν αμάν, ψωμόρφους με νεξέδες.
στο χώρο. Στο χώρο ή πια καλοί λετσέδες. Άντες αμάν αμάν ή πια καλοί λετσέδες. Γεννήθηκε το 1925 στα Πλατάνια Μαρίου, στο Ρέθυμνο. Το 1941, στην εμπόλεμη με τους Γερμανούς Κρήτη, έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με μια λύρα από σφένταμο που είχε φτιάξει ο θείος του. Ο ίδιος είχε πει ότι σε 17 μέρες έμαθε να κουρδίζει και σε 28 ακούστηκαν οι πρώτοι του σκοποί. Έκτοτε η λύρα γίνεται σύντροφο ζωής και εκείνος αφιερώνει τα χρόνια του στην κριτική μουσική. Συνολικά, ηχογραφεί πάνω από 30 δίσκους και καταφέρνει με τη δεξιοτεχνία και την τεχνική του να δημιουργήσει τη δική του σχολή στο παίξιμο της λύρας και να αποκτήσει το παρανόμι μαέστρος. Έφυγε από τη ζωή το 2010, αλλά μένει πάντα στη σύγχρονη ιστορία της παράδοσής μας.
βόλτα θα πάρω τα στενά. Τσιπερασμένους έρωτες, αμάν έρωτες. Στραβός γεννήθηκε το 1911. Ήταν 3 χρονών όταν λόγω μιας παιδικής ασθένειας χάνει το φως του. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί εμπόδιο για τον ίδιο και σε ηλικία 10 ετών πιάνει για πρώτη φορά στα χέρια του τη λύρα. Σε λιγότερα από 5 χρόνια παίζει σε παρέες, γάμους και γλέντια των ανογείων, ενώ σύντομα η φήμη του περνάει τα σύνορα του χωριού του. Ο Μανώλης Πασπαράκης, ο λιεράρης που έπαιζε με τα μάτια της ψυχής, φεύγει από τη ζωή του 1987, αφήνοντας πίσω του ορισμένες ζωντανές ηχογραφήσεις και ένα ηχηρό μήνυμα ζωής. Άιντε σαμάν αμάν, έκλαψες έκλαψα κι εγώ. Σε κλάψα και εγώ, λύπη
λυπήθης, ελυπήθη, αχ λυπήθης, ελυπήθη. Εγώ δεν ξέρεις μόνησα. Ω, εγώ δεν ξέρεις μόνησα. Όμως ξέρεις μονήθη. Αχ, κι όμως ξέρεις μονήθη. Thank you.
Ο Ανογιανός ή Μυλοποταμίτικος Πηδηχτός είναι ένας αντρικός κυρίως χορός με βασικά χαρακτηριστικά τους πηδηχτούς βηματισμούς και τα δυνατά χτυπήματα στο έδαφος. Φαίνεται να αποτελεί απόϊχο του πυρήχιου χορού, ενώ οι ρίζες του ξεκινούν από τη μυθολογία και το χορό των Κουριτών έξω από τη σπηλιά του βρέφους Δία, προκειμένου να καλύψουν το κλάμα του. Καλομύρης Γιώργης ή Γιωργαντός. Ο Γιώργης Καλομύρης ή Γιωργαντός γεννήθηκε στα Ανώγια Ρεθύμνης το 1931, σε ένα μέρος με πλούσια μουσική ιστορία και σε μια εποχή που η κριτική μουσική άνθιζε. Ο Γιωργαντός πιάνει τη λύρα περίπου 13 χρονών, συμμετέχοντας σε παρέες στα καφενεία του χωριού, ενώ παίζει στο πρώτο του γλέντι στα 18 του χρόνια. Δισκογραφικά εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1958 και έκτοτε γράφει πάνω από 20 δίσκους, με τα περισσότερα κομμάτια του να γίνονται επιτυχίες. Αφού πλέον το όνομά του είναι γνωστό σε όλη την Κρήτη και παίζει σε μαγαζιά και γλέντια σε όλο το νησί, αποφασίζει να ζήσει στην Αθήνα. Μένει στην πρωτεύουσα για περίπου 7 χρόνια και εμφανίζεται σε όλα τα κριτικά μαγαζιά της εποχής. Επιστρέφει στο Ηράκλειο το 1977 και για τα επόμενα 20 χρόνια δημιουργεί στο Λιμενικό Περίπτερο ένα στέκι για όσους γλεντούσαν με την κριτική μουσική. Συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα ονόματα των κριτικών καλλιτεχνών και γράφει συρτά και κοντιλιές που μένουν στην ιστορία. Ο Γιώργης Καλομύρης φεύγει από τη ζωή το Φλεβάρι του 2019, αλλά μένει στην ιστορία του νησιού μας τόσο για την καλλιτεχνική του κληρονομιά, όσο και για την ποιότητα της προσωπικότητάς του. Thank you.
άργησα για με. Για μένα και την καρδιά μου επήρες. Άντες αμάνε και την καρδιά μου επήρες. Σώζουν πια. Κι ούτε γιατροί με σώζουν πια, μου δε και χαρτομύρες. Άντε σαμάνα μου δε και χαρτομύρες.
Θεός. Τη χάρη αντέσα μαναμάν του Μερακλή τη χάρη. Αμάν αμάν γι' αυτό και δεν μπορεί κι ανείς κι ανείς γι' αυτό και δεν μπορεί κι ανείς. Γι' αυτό και δεν μπορεί κι ανείς ποτέ να του τη πάρει. Αντέσα μου αν ποτέ να του την πάρει. Στο χώρο, κι αν εμποθάνει στο χώρο.
Το πεντοζάλι είναι από τους πλέον χαρακτηριστικούς χορούς της Κρήτης και είναι ένας καθαρά πολεμικός χορός. Γι' αυτό και συνήθως χορεύεται από άντρες. Οι ρίζες του χορού φαίνεται να ξεκινούν το 1770 με την επανάσταση των Σφεγιανών έναντι των Τούρκων με οπλαρχηγό το Δασκαλογιάννη. Λέγεται ότι ο Δασκαλογιάννης ζήτησε τότε από τον βιολάτορα της εποχής Στέφανο Τριανταφυλάκη ή Κιώρο να συνθέσει τον πεντοζάλι. Ένα πυρίχιο χορό που θα απευθύνεται στο πέμπτο ζάλο της Επανάστασης, δηλαδή στην πέμπτη ευκαιρία που δίνονταν στους Κρήτες να αποτινάξουν τον Τούρκικο ζυγό. Έτσι εξηγείται η ονομασία, αλλά και η χανιώτικη καταγωγή του χορού. Ο βουβός πεντοζάλις είναι μια σύγχρονη παραλλαγή του, εμπνευσμένη από το βουβό ανογενό πηδηχτό και σκοπό έχει να τονίσει ακόμη περισσότερο τον πολεμικό χαρακτήρα του χορού. Χωρίς τη μουσική, τα δυνατά χτυπήματα των ποδιών παίρνουν μια διάσταση επαναστατική, ενώ οι συγχρονισμένες κινήσεις των χορευτών είναι η δική μας παραπομπή στη συλλογικότητα που χρειάζεται κάθε ομαδική δράση προκειμένου να πετύχει. Ακόμη και μια επανάσταση. Ποιος είναι εκείνος που πατεί τα χώματα της Κρήτης και καμαρώνει από ψηλά ο γέρο ψιλορίτης.